Κεφάλαιο έκτο. Εσείς παιδιά να υπακούτε στους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτό άλλωστε είναι το σωστό. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτή είναι η μόνη εντολή που περιέχει υπόσχεση για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Και εσείς πατέρες, μην φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι ώστε να εξοργίζονται, αλλά να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. Οι δούλοι να υπακούτε στους κατά κόσμο Κυρίους σας με φόβο και τρόμο, να τους υπηρετείτε με ειλικρίνεια στην καρδιά όπως θα κάνατε στο Χριστό. Όχι μόνο για τα μάτια, για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους, αλλά για να εκπληρώνετε ολόψυχα το θέλημα του Θεού ως δούλοι του Χριστού. Κάνετε καλόβουλα τη δουλειά σας σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Να ξέρετε καλά πως για το καλό που κάνει κανείς θα ανταμυφθεί από τον Κύριο, είτε είναι δούλος είτε είναι ελεύθερος. Και εσείς, οι Κύριοι, παρόμοια να φέρεστε προς τους δούλους, αφήστε κατά μέρος τις απειλές. Να ξέρετε καλά ότι ο δικός σας Κύριος είναι στους ουρανούς και αυτός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Τέλος, πάρτε δύναμη από την ένωσή σας με τον Κύριο και από τη μεγάλη του ισχύ. Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες. Δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού του κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Γι' αυτό φορέστε την πανοπλία του Θεού, ώστε να μπορέσετε να προβάλλετε αντίσταση όταν έρθει η ώρα της σατανικής επίθεσης. Λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνετε ως το τέλος, σταθεροί στις θέσεις σας. Σταθείτε λοιπόν σε θέση μάχης. Ζωστείτε την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας. Φορέστε σαν θώρακα τη δικαιοσύνη. Για υποδήματα στα πόδια σας, βάλτε την ετοιμότητα να διακηρύξετε το χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης. Εκτός από όλα αυτά, κρατάτε πάντα την πίστη σαν ασπίδα, πάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα βέλη του πονηρού. Η σωτηρία ας είναι περικεφαλαία σας και ο λόγος του Θεού η μάχαιρα που σας δίνει το πνεύμα. Προσεύχεστε συνεχώς και απευθύνετε τα αιτήματά σας σε κάθε περίπτωση προς το Θεό, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα Του. Προσεύχεστε και για μένα, να μου δίνει ο Θεός τα κατάλληλα λόγια όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε άφοβα να διακηρύττω το μυστήριο του Ευαγγελίου. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ και τώρα που είμαι φυλακισμένος. Προσεύχεστε λοιπόν να μιλάω άφοβα γι' αυτό, σύμφωνα με την εντολή που μου δόθηκε. Ο Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός βοηθός στο έργο του Κυρίου, θα σας πληροφορήσει για όλα όσα μου συμβαίνουν, ώστε να γνωρίζετε κι εσείς τα νέα μου. Γι' αυτό ακριβώς σας τον στέλνω, για να μάθετε τα σχετικά με μας και να ενισχυθούν οι καρδιές σας. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να δίνουν στους αδερφούς χριστιανούς ειρήνη, αγάπη και πίστη. Η χάρη του Θεού να βρίσκεται με όλους όσοι αγαπούν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό με άφθαρτη αγάπη. Αμήν.